Είναι το σετάκι του, όλο, όπως πρέπει να είναι. Έτσι. Ένα κυριαλάβο. Παιδιά, καλωρίζει καλά. Και να βοηθάτε τον κόσμο και τον λαό που σας έχει ανάγκη. Γιατί τώρα όλοι σε εσάς κοιτάνε. Μετά από συνεννόηση που είχαμε τη Διευθύντρια του Νοσοκομείου Αργολίδας, που είναι η έδρα του στο Άργος ως βάση της διοικήτριας, είπα να προσφέρω το μισθό του Μαρτίου και του Απριλίου. Μετά από το αίτημα της ΚΕΔΕ να δώσουν οι δήμαρχοι το μισθό του σε κάποιο αριθμό λογαριασμού για να βοηθήσουν το ΕΣΥ, ήρθα εδώ λοιπόν και είπα ότι εγώ διαθέτω το μισθό του Μαρτίου και του Απριλίου. Μου είπε ότι εμείς χρήματα δεν θέλουμε. Θέλουμε να πάρετε όμως 40 στολές για το προσωπικό, για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Πραγματικά λοιπόν βρήκα την εταιρεία η οποία κάνει αυτή τη δουλειά στην Ελλάδα και σήμερα τις παρέδωσα. Θέλω να ευχαριστήσω για λογαριασμό του Δήμου Άργους Μυκηνών, για τον κόσμο δηλαδή το δικό μας, από τον κόσμο το δικό μας και νομίζω ότι αυτόν εκφράζω, να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που στέκουν αυτή τη στιγμή εδώ και υποστηρίζουν ένα σύστημα το οποίο έχει τρωθεί πάρα πολύ, έχει χτυπηθεί κατά το παρελθόν και αυτή τη στιγμή πάλι δεν μπορεί να ισορροπήσει, θέλει μέλλον, θέλει χρόνο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δίνουν κουράγιο σε αυτούς οι οποίοι έρχονται με πόνο, γιατί στο νοσοκομείο δεν έρχεσαι για κανέναν άλλο λόγο, έρχεσαι γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και ιδιαίτερα τώρα με αυτή την κατάρα που μας έχει βρει, υπάρχουν άνθρωποι που δεν φοβούνται να μην νοσήσουν, αλλά τρέχουν δίπλα σε αυτούς να τους ελέγξουν και να τους παρηγορήσουν. Αισθάνομαι μια βαθιά ευγνωμοσύνη να εκφράσω και αυτήν έκανα. Θέλω όμως να στείλω και ένα μήνυμα λίγο πιο μακριά από τον κόσμο το δικό μας. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε εκείνους οι οποίοι αψήφιστα αφήνουν δύο μεγάλες κατηγορίες ανθρώπων που στηρίζουν, που είναι οι πυλώνες της πατρίδας μας. Τους ένστολους που θέλουμε για την ασφάλειά μας και αυτούς τους ανθρώπους με τις λευκές και πράσινες στολές και τις μάσκες όλη μέρα, οι οποίοι ταλαιπωρούνται στην κυριολεξία και δεν αμείβονται. Αμείβονται βέβαια από το χαμόγελο και από την ευγνωμοσύνη του κόσμου. Και αυτό είναι κάτι. Αλλά νομίζω ότι το υπεύθυνο κράτος θα πρέπει να δώσει τη βαρύτητα εκεί που πρέπει, όπως πρέπει. Θα περάσει αυτή η φουρτούνα. Έχουμε περάσει πολλές και θα περάσουμε κι άλλες. Αλλά πρέπει να βγούμε πιο, αν θέλετε, πιο οργανωμένοι μετά από αυτό, γιατί τίποτα δεν θα είναι ίδιο με το χθες. Θα αλλάξουν πολλά. Εμείς εδώ συνεχίζουμε στο Δήμο Άργους Μυκηνών τη βοήθειά μας σε ό,τι μας ζητάνε και στο βαθμό που μπορούμε και μάσκες άλλες έχουμε παραγγείλει και νομίζω ότι θα εξυπηρετήσουμε ακόμα περισσότερο με τα λιγοστά μέσα που έχουμε. Έτσι, μην φανταστείτε, ο Δήμος μας δεν είναι κάποιος πλούσιος. Ο Δήμος μας, όταν εγώ ανέλαβα, δυστυχώς τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Μόνο 24 εκατομμύρια χρωστούσε η ΔΕΙΑΡ. Σκεφτείτε, και έχουμε φτάσει τώρα στα 5,5. Δεν είναι πολιτική αυτή. Αυτή είναι πραγματικότητα και θα πρέπει να λέγεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και απευθύνομαι σε εσάς, τους νοσηλευτές, τους γιατρούς, σας τη διευθύντρια, σας διοικήτρια. Σας ευχαριστώ εκ μέρους των δημοτών μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να συνεχίσετε έτσι όπως κάνετε και εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας. Σας ευχαριστώ εκ μέρους τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε, για την κίνηση που κάνετε. Είναι ένα έμπρακτο ευχαριστώ για αυτούς τους ανθρώπους που είναι μέρα νύχτα εδώ. Δεν θα σας πω πάρα πολλά πράγματα. Ένα πράγμα προς όλους τους πολίτες του νομού Αργολίδας. Μείνετε στο σπίτι σας. Έχουμε κερδίσει μια μικρή μάχη. Έχουμε κι άλλες μπροστά μας. Αυτός ο μήνας είναι πάρα πολύ κρίσιμος. Όμως σας διαβεβαιώ ότι είμαστε όλοι εδώ. Είμαστε όλοι εδώ για εσάς και το νοσοκομείο είναι τόσο στελεχωμένο από ανθρώπινο δυναμικό και από μηχανήματα που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε σας παρακαλούμε, μείνετε για να κρατηθούμε κι εμείς όρθιοι. Μείνετε σπίτι. Σας ευχαριστούμε. Δηλαδή, μπορούν οι Αργολιδείς να είναι σίγουροι ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση θα βρουν την ανταπόκριση από το νοσοκομείο. Ναι, δεν θα πρέπει να είναι σίγουροι οι Αργολιδείς, θα πρέπει να είναι απόλυτα σίγουροι. Όλο το προσωπικό, γιατροί, μηχανήματα. Είχαμε το χρόνο ευτυχώς να στελεχώσουμε και να φτιάξουμε και να προετοιμάσουμε το νοσοκομείο μας έτσι ώστε να είμαστε τόσο έτοιμοι όσο είναι και νοσοκομεία των Αθηνών. Επίσης, για το μηχάνημα θα
Να σας πούμε δύο λόγια για το μηχάνημα, ναι. Το μηχάνημα, να ξέρετε ότι είναι το πρώτο που ήρθε στην Ελλάδα. Άρα καταλαβαίνετε πόσο έτοιμοι είμαστε. Και είναι εδώ για να κάνουμε πολύ γρήγορη διάγνωση και να δρομολογήσουμε το περιστατικό που μπορεί να είναι ύποπτο τόσο γρήγορα και άμεσα, έτσι ώστε να μην χρειαστεί να περιμένουμε 2 ή 3 ή 24 ώρες από το Παστέρ την απάντηση. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο έτοιμοι είμαστε εργαστηριακά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Επίσης, η συμβολή και των Δήμων είναι τεράστια, όχι απλά ουσιαστική, όχι μόνο του Δήμου, αλλά και όλων των συμπολιτών σας. Είναι η πρώτη φορά στα 30 χρόνια καριέρας μου που βλέπω την κοινωνία να έρχεται κοντά στα νοσοκομεία. Ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί και αργότερα, γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα της κοινωνίας σήμερα. Μου κάνουν νοήματα. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρόβλημα της κοινωνίας σήμερα. Δεν είχαν στηρίξει το σύστημα υγείας. Καταλαβαίνουμε τώρα ποια είναι η πραγματικότητα, το καταλαβαίνει όλη η κοινωνία και θέλουμε και μετά από τον πόλεμο, μετά την νίκη που θα έχουμε απέναντι σε αυτόν τον ιό, να είστε όλοι εδώ για να συνεχίσουμε να φτιάξουμε το νοσοκομείο που σας αρμόζει. Κυρία Σαρίδη, πόσα τεστ έχουν γίνει μέχρι τώρα? Συνολικά και στα 2 νοσοκομεία έχουν γίνει γύρω στα 100, τα οποία έχουν πάει στο Παστέρ ή στο Ρίο ανάλογα, και έχουν γίνει και κάποια τεστ με το μηχάνημα, έτσι ώστε να δούμε γρήγορα τι ακριβώς περιστατικό ήταν αυτό που είχαμε στα επίγοντα. Και ευτυχώς μόνο... Έχουμε συνολικά, για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση, συνολικά 4 θετικά διαγνώστηκαν στα νοσοκομεία, εκ των οποίων επισημαίνω ότι κανένα δεν ήταν ντόπιο κρούσμα. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι σημαίνει να μην έρθουν στις περιοχές εδώ άτομα από όλη την περιφέρεια.